Το διαστημικό σκάφος της NASA, Juno, που περιφέρεται γύρω από τον Δία, έχει πλησιάσει σταδιακά την Ιώ, το δορυφόρο του Δία, με τα περισσότερα ενεργά ηφαίστεια στο ηλιακό μας σύστημα. Πρόσφατα, το Juno πραγματοποίησε τον 55ο του γύρο, γύρω από τον Δία, περνώντας μόλις 11.700 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Ιούς. Το διαστημικό σκάφος Juno της NASA κατέγραψε αυτές τις εικόνες στις 15 Οκτωβρίου και τις μετέδωσε πίσω στη Γη την επόμενη ημέρα. Οι εικόνες αποτελούν μερικές από τις πιο λεπτομερείς προβολές του δορυφόρου που έχουν καταγραφεί ποτέ. Διακρίνονται σκούρα ριάκια που υποδηλώνουν ροές λάβας, ηφαίστεια που αναδύονται από την επιφάνεια του φεγγαριού και αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα ηφαιστιακό σύννεφο που ανεβαίνει προς το διάστημα. Το διαστημόπλοιο θα πλησιάσει ακόμα πιο κοντά, κάνοντας την πιο κοντινή του προσέγγιση από την Ιώ τον Δεκέμβριο και ξανά τον Ιανουάριο του 2024. Στην Ιώ, οι εκρήξεις ηφαιστείων είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα ασκεί διαρκώς βαρυτική έλξη πάνω της, όπως και τα φεγγάρια Ευρώπη και Γανιμίδης. Η Ιώ συνεχώς συμπιέζεται, κάτι που σχετίζεται με το σχηματισμό της λάβας που ξεσπά από τα πολλά της ηφαίστεια. Η Ιώ, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, σίγουρα δεν είναι ένας τόπος κατάλληλος για ζωή, όπως άλλα γειτονικά φεγγάρια. Στα επόμενα χρόνια, θα μάθουμε πολύ περισσότερα για το φεγγάρι Ευρώπη, έναν πλανήτη που οι πλανητολόγοι λένε ότι κρύβει ένα αλμυρό πέλαγος κάτω από τον παχύ, παγωμένο τουφλιό. Σύμφωνα με την NASA, η Ευρώπη μπορεί να είναι ο πιο ελπιδοφόρος τόπος στο ηλιακό μας σύστημα για να βρεθούν περιβάλλοντα που είναι κατάλληλα για κάποια μορφή ζωής πέρα από τη Γη. Το 2024, η NASA θα εκτοξεύσει το πολυαναμενόμενο διαστημικό σκάφος Europa Clipper προς τον Δία, όπου το ρομποτικό σκάφος θα προσεγγίζει επανειλημμένα το φεγγάρι.